Δεν θα το δικαιολογήσουμε κιόλας. Είναι μια εικόνα που έτσι χτυπάει άσχημα. Το πήραν τα site και στο εξωτερικό έγινε δηλαδή σούσουρο. Έπρεπε να το θέσεις καλύτερα, να πεις ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τον Πίτερς να δώσει το χέρι του, να πλώσει το χέρι του, χείρα βοηθείας. Κάπως έτσι έπρεπε να το θέσεις τώρα. Είναι μικρές οι διαφορές. Όμως, και εδώ είναι η συζήτηση, ή τουλάχιστον εγώ εκεί βλέπω ενδιαφέρον. Μακάμπι Μπασκόνια ή Μακάμπι Βίρτους, ποιο βλέπεις να σπάει πιο εύκολα? Παιδιά, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου το ξεκίνησε όλα. Αυτός πήγε εκεί, πες τον Άννη. Θα είναι από τα πιο απρόσμενα, ευχάριστα ζευγάρια που θα μπορούσαν να προκύψουν στα play-off αυτή τη στιγμή. Το Μιλουτίνο θα τον βάλεις κατευθείαν στα play-off, δεν είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εάν είχε μείνει αντί του Γκάι, παράδειγμα, δεν θα είχε φύγει ποτέ ο Τόμας όπως έφυγε ο Γκάι. Για να πω άλλη μια φορά πόσο υποτιμημένος είναι στην Ελλάδα και μόνο αυτός ο παίχτης. Μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Δεν υπάρχουν πουθενά αυτά δηλαδή που έχει ακούσει. Ισχύει. Δηλαδή, τεράστιος. Έχει την Δευτέρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και δεν ασχολείται κανείς. Να είμαστε και πάλι. 24ο αιώνιο podcast για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είμαι ο Γιάννης Δράμας. Έχω πάντα μαζί μου τον Μιχάλη Στεφάνου από τη Βαρκελόνη. Όλα, Μιχάλη. Όλα, Γιάννη. Δεν θα έλεγα όλα κανονικά. Θα σου έδινα το χέρι. Αλλά τουλάχιστον εγώ έχω δικαιολογία που δεν μπορώ να σα δώσω, έτσι. Κατευθείαν στην ίντρικα, κατευθείαν. Πάτε να δημιουργήσετε θέμα, το κάνατε σημαία κι αυτό. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Πώς το έλεγε ο Γιάννης στους απαράδεκτους σε ένα επεισόδιο, έχουν φρακάρει σχέσεις μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Εντάξει, πάνω στην ένταση του παιχνιδιού. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν θα το δικαιολογήσουμε κιόλας. Είναι μια εικόνα που έτσι χτυπάει άσχημα. Το πήραν τα site και στο εξωτερικό έγινε δηλαδή σούσουρο. Προφανώς και. Επαφή όμως δεν είναι πάνω στην ένταση του παιχνιδιού, έτσι. Προφανώς και κάθε παίχτης έχει. Πάνω στην ένταση του παιχνιδιού όλα γίνονται. Τα δικά του, έχει τα άγχη του, έχει τα νεύρα του. Άλλες φορές με τον τρόπο που χρησιμοποιείται, άλλες φορές με τον εαυτό του. Αλλά σε κάθε περίπτωση να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Αν το δεις απ' έξω λίγο το θέμα, τελείως αντικειμενικά. Δεν είναι τόσο το ότι δεν έδωσε το χέρι. Σου λέω, στην ένταση του παιχνιδιού πολλά γίνονται. Και τη στιγμή τον έκανε αλλαγή. Ήταν ένα συνδυασμό ότι δεν ξανά έπαιξε μετά. Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Πίτερς γενικότερα νομίζω ότι μπαίνοντας προς την τελική ευθεία, θεωρώ ότι νιώθει και το βάρος της ευθύνης να πέφτει πιο πολύ πάνω του. Δεν έχει κάνει τα δύο τελευταία παιχνίδια στο Βελιγράδι. Δεν ήταν καλά, έπαιξε λιγότερο. Όλο αυτό μπορεί να τον έχει επηρεάσει. Ξέρεις, είναι διαφορετικό να είσαι στην αρχή, στη μέση της regular season, να έχεις τη φόρμα σου, ένας πολύ καλός παίχτης, από τους καλύτερους σουτέρ που κυκλοφορούν στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Δηλαδή, σουτέρ θέσεις μπορεί να είναι και ο καλύτερος. Αλλά όταν φτάνουμε πλέον εκεί που κρίνονται όλα και ξέρεις, μετράει περισσότερο το τι θα κάνεις, είναι λογικό, τα νεύρα να είναι πιο τεντωμένα. Υπάρχει από πίσω μια ολόκληρη σεζόν που έχεις δοκιμαστεί, έχεις καταπονηθεί και πνευματικά, οπότε είναι ανθρώπινο να συμβαίνει. Δεν είναι κάτι ωραίο να το βλέπεις. Ναι, ναι, εγώ πιστεύω ότι... Αλλά... Μάτς, έληξε και το περιστατικό. Δεν νομίζω ότι συνεχίζει. Δηλαδή, απλά εμείς το συζητάμε. Το συζητάμε επειδή έγινε. Δηλαδή, αυτό πήγα να σου πω. Είναι για Ολυμπιακός είναι τέτοια ομάδα. Στην επικαιρότητα, να το πω έτσι. Ναι. Ναι. Ολυμπιακός είναι τέτοια ομάδα με τέτοιους μηχανισμούς και τέτοια αποδυτήρια που τέτοια σκηνικά συμβαίνουν, αλλά σταματάνε. Δεν έχουν συνέχεια. Να θυμίσω τον Παπα-Νικολάου με τον Βεζένκοφ πέρσι στη Γαλλία. Που μαλώνανε στο τέλος του αγώνα. Να θυμίσω πιο παλιά το Σπανούλι που δεν είχε πάει στο ΣΔΟ και ήταν και αρχηγός. Δεν γίνονται πράγματα. Είναι πολύ ανθρώπινο. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι και για να πάμε σε αυτά που είναι τα πραγματικά σημαντικά, ο Ολυμπιακός εν ώψη play-off χρειάζεται τον Πίτερς εκεί που είναι τα στάνταρ του και βεβαίως χρειάζεται και τον Κάναν. Γιατί και ο Κάναν περνάει μια περίοδο
έτσι, αρκετά υποτονική και νομίζω ότι πρέπει και πνευματικά να το βρει πάλι και αγωνιστικά κυρίως. Γιατί χωρίς αυτούς τους δύο θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει την πολυτέλεια δηλαδή ο Ολυμπιακός να μην έχει καλά τον Πίτερς και τον Κάναν στις μάχες από εδώ και πέρα. Έπρεπε να το δέσεις καλύτερα, να πεις ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τον Πίτερς να δώσει το χέρι του, να πλώσει το χέρι του, η χείρα βοηθείας. Κάπως έτσι πρέπει να το δέσεις τώρα. Για να κάνεις μια σύνδεση ωραία. Τα λογοπαίνια είσαι εσύ καλύτερος. Μπορεί να κάνεις ένα ειδικό podcast με τον Ιωάννου και να μιλάτε μόνο έτσι με κωδικούς. Με κωδικούς. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε αυτά που έχουν όντως σημασία, γιατί τα πράγματα στην Ευρωλίγκα δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερο ξεκάθαρα από ότι τη δεδομένη στιγμή. Φτάσαμε σίως σε 34η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου και παρότι κάποια πράγματα είναι ακόμα ρευστά στην κατάταξη, ξέρουμε πάνω κάτω ρεαλιστικά τι να περιμένουμε. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η Ρεάλ είναι πάντα μόνη πρώτη και με διαφορά, στο 26-7. Ο Παναθηναϊκός μετά από την σπουδαία νίκη στο Μόναχο από την Bayern εξακολουθεί να είναι όχι απλά στη δεύτερη θέση και επικεφαλής για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που έχει και αυτή πλεονέκτημα έδρας. Συνεχίζει σε ισοβαθμία με Μονακό και Μπαρσελόνα στο 22-11, αλλά την ελέγχει απόλυτα αυτή την ισοβαθμία. Ο Ολυμπιακός είναι μόνος στην δεύτερη θέση με 21-12 και ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε με 20-13 μετά από την ήττα από την πόλη. Αυτές οι έξι ομάδες έχουν απευθείας πρόκριση για τα play-offs, τα οποία, λίγο για να μην λέμε και ότι να είναι και να ξέρει και ο κόσμος, τα play-offs, παιδιά, ξεκινάνε 23. Τρίτη, 23 Απριλίου και το τελευταίο πιθανό Game 5 είναι Τετάρτη, 8 Μαΐου. Και από εκεί μετά έχουμε... Είναι μετά το Πάσχα, δηλαδή. Είναι μετά οπότε το Πάσχα, έχουμε αυτή τη εβδομάδα τελευταία αγωνιστική. Η επόμενη εβδομάδα είναι τα play-in. Που είναι τα play-in, τα οποία play-in, ναι. Το play-in, λοιπόν, είναι Τρίτη 16 με Παρασκευή 19. Ναι, τα οποία, να θυμίσουμε, είναι... Ναι. Οι ομάδες που είναι στο 7-8 θα παίξουν ένα τελικό στην έδρα του νούμερο 7 για το 7ο seed. Η ηττημένη αυτού του ζευγαριού θα περιμένει την νικήτρια ομάδα του 9-10 για να παίξει τη δεύτερη ευκαιρία και όποια κερδίσει και αυτό το παιχνίδι θα πάρει το 8ο seed. Αυτή τη στιγμή στο 7 έχει κλειδώσει η Μακάμπη με 19-14. Στην 8η θέση και στην 9η ισοβαθμούν η Μπασκόνια με τη Βίρτους. Παίζουν μεταξύ τους στην Πολώνια. Η νικήτρια ομάδα θα πάρει την 8η θέση. Οπότε, και τη διπλή ευκαιρία. Τη διπλή ευκαιρία να παίξει στην έδρα της τη διπλή ευκαιρία με την ομάδα από το 9-10. Εφόσον χάσει από το Μακάμπι, ναι. Ναι. Στο 10 είναι η ΕΦΕΣ, στο 16-7, η οποία παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κωνσταντινούπολη. Και αν νικήσει, η οποία μπορεί να πάει. Συμπληρώνει τη δεκάδα. Μπορεί να πάει, ναι, περιμένοντας το επόμενο αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή, αν χάσει την 9, θα παίξει το πρώτο play-in στην έδρα της, δηλαδή με τον 10. Ναι. Απλά αν νικήσει, τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουν ενδιαφέρον από και κάτω. Δηλαδή, η Παρτιζάν παίζει μια μέρα αργότερα, θα παίξει για το γόητρο και μόνο. Τα οποία παιχνίδια, αφού τα αναφέραμε να πούμε λίγο, ότι. Ξεκινάνε την 5η και 10 Απριλίου έχουμε Ζαλγκίρις Ρεάλ, okay, προχωράμε. Μονακό Μπάγερν έχει ενδιαφέρον αυτό σε πιθανά σενάρια, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Συνεχίζουμε με Εφές Ερυθρό Αστέρα στις 8.30, 9 και 5, αυτό το και 5 δεν το έχω καταλάβει ποτέ στις ομάδες στη Μακάμπι Τελαβίου γιατί γίνεται. Τέλος πάντων, Μακάμπι Τελαβίου Μιλάνο. Και το πρόγραμμα της 5ης κλείνει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Άλμπα στο ΆΚΑ, 9 και 4. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία αυτού του παιχνιδιού. Και η Παρασκευή ξεκινάει με τον Ολυμπιακό εναντίον της Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ 9 και 4. Μεγάλο παιχνίδι που θα κλείνει 5η και 6η θέση πάντα στο ρεαλιστικό σενάριο. Και από εκεί και πέρα 9.30 Παρτιζάν Βαλένθια. Πάλι 9.30, όπως είπαμε και πριν, παιχνίδι που κρίνει
όχι seed, αλλά θέση για το play-in, κατάταξη για το play-in, να είμαι πιο σωστός. Και η regular season θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι Villarban Barcelona στις 10 η ώρα, που και αυτό υπό συνθήκες έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα εξηγήσουμε σε λίγο γιατί. Τι θες να πρωτοπούμε, Μιχάλη, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ο Ολυμπιακός με την Φενέρ παίζουν για την πέμπτη θέση με βάση τη λογική και ουσιαστικά επιλέγουν αντίπαλο. Δηλαδή, μπορεί όταν ξεκινήσει το παιχνίδι η τετράδα να είναι ήδη διαμορφωμένη. Δεύτερος Παναθηναϊκός, τρίτη Μονακό, τέταρτη Μπαρτσελώνα. Οπότε από το δικό τους αποτέλεσμα να πάρουν ή τη Μονακό ή την Μπαρτσελώνα ο καθένας. Αλλά αν τυχόν γίνει μια στραβή, ας πούμε, στο Μονακό και η Μονακό χάσει, τότε η Μπαρτσελώνα που είναι τελευταία θα μπορεί να επιλέξει αν θα βγει τρίτη ή τέταρτη. Θα ξέρει ποιος θα είναι στο 5 και στο 6. Θα ξέρει ποιος θα είναι στο 5 και στο 6 και αν θέλει μπορεί να διαλέξει εκείνη αντίπαλο τελικά. Τα λέμε αυτά γιατί τα έχουμε δει στο παρελθόν. Έχουν υπάρξει ομάδες που έχουν... που φαίνεται τέλος πάντων ότι δεν αποδεικνύεται ποτέ ότι έχουν διαλέξει. Και η Real το έχει κάνει πολλές φορές. Παλιότερα και ο Μπράντοβιτς έμπαινε σε τέτοιες συζητήσεις. Ένας προπονητής που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Και άλλες ομάδες μπορεί να έχουν επιλέξει. Δεν είναι, ξέρεις, εγώ δεν το θεωρώ αμαρτία, ούτε κάτι... Οπωσδήποτε, όταν είσαι στην πλευρά που από αυτό το πράγμα έχεις αρνητικές συνέπειες ή τέλος πάντων καθορίζεται η τύχη σου χωρίς να το θέλεις, διαμαρτύρεσαι. Όταν το κάνεις, σφυρίζεις αδιάφορα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η κάθε ομάδα μπορεί να κάνει τις επιλογές της. Υπό αυτή την έννοια, για να πάμε και στο... Ολυμπιακός Φενέρ, μπορεί να είναι, λέμε, ένα παιχνίδι μεγάλο, μπορεί είναι όμως ένα παιχνίδι που δεν θα κρίνει τίποτα. Δηλαδή, ενώ δεν θα δίνει καμία... δεν θα υπάρχει καμία ελπίδα, εφόσον έχουν πάει όλα φυσιολογικά, να μπει ο Ολυμπιακός στην τετράδα, και θα είναι ένα μάτς το οποίο ουσιαστικά... Θα δίνει την πέμπτη και την έκτη θέση, δηλαδή θα μοιράσει τη Μονακό και την Μπαρτσελόνα. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν τα καλά τους και τα κακά τους, ο καθένας έχει την άποψή του, εμείς εδώ έχουμε καταθέσει τις δικές μας. Είναι μικρές οι διαφορές, όμως και εδώ είναι η συζήτηση ή τουλάχιστον εγώ εκεί βλέπω ενδιαφέρον. Η θέση που θα πάρει ο Ολυμπιακός ή η Μονακό καθορίζει και το ποιον θα συναντήσει εφόσον προκριθεί στον ημιτελικό του Final Four. Το 3-6 παίζει με το 2-7, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, εφόσον είναι ή τη Μακάμπη, για να καταλάβει ο κόσμος, στο Final Four ημιτελικό, και ο νικητής του 4-5 θα αντιμετωπίσει τον νικητή του 1-8, ας πούμε τη Real, στον άλλο ημιτελικό. Εκεί θα μπορούσα να δω περισσότερο ενδιαφέρον να χαράξεις πορεία. Τουλάχιστον εγώ. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθούν οι ομάδες. Πολύ μπροστά. Ναι, αλλά πραγματικά εκεί βρίσκω, το πραγματικό ενδιαφέρον. Γιατί ανάμεσα στη Μονακό και στη Μπαρτσελώνα, δεν νομίζω ότι πας με τα χίλια να πέσεις πάνω στη μία. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές τους. Κάποιοι λένε τη Μονακό. Η Μονακό πρέπει να μην πει και έρθει στη Βαρκελόνη εύκολα. Τώρα η Βαρκελόνη βλέπει στην Μπαρσελόνα εχθές στο Παλάου έκανε για ένα μισή μήχρονο πλάκα στη Ρεάλ. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Είναι δύο ομάδες που είναι κοντά. Έχουν τα υπέρ και τα κατά τους. Η μία σε αθλητικότητα, η άλλη σε εμπειρία, σε βάθος. Δεν ξέρω. Εκεί νομίζω θα βλέπα ένα ενδιαφέρον. Πάντως να πούμε ότι το ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι η τετράδα να μην αλλάξει. Ρεάλ Παναθηναϊκός, Μονακό, Μπαρσελόνα, έτσι λέει η λογική. Και περιμένουμε το 5-6 αναλόγως το αποτελέσματος στο ΣΕΦ. Και από εκεί μετά, για μένα
και ως φιλάθλος του Παναθηναϊκού και γενικά όμως ως φαν της Ευρωλίγκας, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τι θα συναντήσει και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι. Δηλαδή το... Okay, η Μακάμπη δείχνει να έχει ένα προβάδισμα τη δεδομένη στιγμή εναντί των άλλων ομάδων. Ωστόσο, και στο γραφείο, όταν τελειώσαν τα μας την περασμένη αγωνιστική, προσπαθούμε λίγο να σκεφτούμε τι μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, τι βλέπεις σε ένα παιχνίδι Μακάμπη Μπασκόνια ή Μακάμπη Βίρτους, ποιο βλέπεις να σπάει πιο εύκολα? Βλέπεις να αλλάζει κάτι? Γιατί αυτές οι τρεις θα είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Μακάμπη, Μπασκόνια ή Βίρτους. Κοίταξε να δεις. Απλά η Μακάμπη θα παίξει, είπαμε, θα παίξει πάλι στα Βελιγράδι. Το συζητάνε να πάει στην Star Carina, που πάλι ξανά γίνει η Μπεογκράτς Carina και τρέχα γύρευε. Okay. Ναι. Πάντως εγώ θα ήθελα να δω αυτή την κόντρα ανάνε εναντίον Baldwin. Πιστεύω πήγαμε για να είχαμε φωτιές εκεί που δεν υπήρχαν. Ξέρεις, να πω το όνομά του. Παιδιά, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου το ξεκίνησε όλα. Αυτός πήγε εκεί πες τον Άννα. Για μένα λέει, είσαι ο καλύτερος επιθετικά παίκτης στην Ευρωλίγκα. Συμφωνείς? Και τι θα του λέγει άλλος? Όχι, έχεις άδικο. Διαφωνώ. Το έχω πει. Είναι τέρας ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης ο Νάν. Γι' αυτό και έχουμε δει να έχει μια μισή έκφραση στο πρόσωπό του. Σοβαρός και που σκάει και κανένα χαμόγελο. Όπως έκανε πολύ ανέκφραστο. Ναι, ωραίος. Το πάω με χίλια. Πάντως είναι και παιχταράς και είναι και πολύ απολαυστικό να τον βλέπεις. Το είπα και στην εκπομπή της Παρασκευής. Ειδικά ο τρόπος που κλείνει ορισμένες φάσεις και όταν τον πιέζει και ο χρόνος, εκεί δείχνει ενστικτοδός δηλαδή τι μπάσκετ έχει μέσα του. Έβαλε πάλι ένα μπάζερ και από τη γωνία, το οποίο δεν μπορεί να το βάλουν πολλοί παίχτες. Και αυτό το βάζει με συνέπεια. Δηλαδή, βλέπεις ότι τελειώνει ο χρόνος, παίρνει την μπάλα, ή θα κάνει step back, ή θα κάνει κάτι. Αμέσως είναι αφεντικό της φάσης. Τέλος πάντων. Ναι, ποιο βλέπω. Είναι και στα δύο, νομίζω, φαβορεί η Μακάμπη. Είτε παίξει με την Μπασκόνια, είτε με τη Βίρτους. Αυτή τη στιγμή η Μπασκόνια μου μοιάζει λίγο πιο απρόβλεπτη. Δηλαδή η Μπασκόνια μπορεί να πιάσει ένα παιχνίδι που να σε σοκάρει και να τρέχεις και να μην φτάνεις. Η Βίρτους θα είναι ανταγωνιστική, θα παλέψει, θα πολεμήσει με Σεγγέλια, με Χάκετ, έχει παίχτες μαχητές. Αλλά η απόδοσή της νομίζω δεν μπορεί να φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σίγουρα θέλει προσοχή. Αλλά από την Μπασκόνια η Μπασκόνια θα έβλεπα ότι μπορεί στη μέρα της να τρελαθεί και να τα βάλει όλα. Να βάλει πάλι 35 ο Χάουαρντ παράδειγμα. Έχει παίχτες που έχουν πολύ ψηλό ταβάνι. Αλλά εντάξει, προφανώς δεν είναι σταθερή, γι' αυτό βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Έτσι το βλέπω. Απ' την άλλη, βλέπω την ΕΦΕΣ να έρχεται φουριόζα. Και αν η σειρά της Ρεάλ, έτσι όπως την είδα και χθες, προφανώς θα είναι φαβορή Ρεάλ, κυρίως για την υπεροπλία που έχει κοντά στο καλάθι και την άμυνα που παίζει στο ζωγραφιστό η ΕΦΕΣ, που είναι ένα μεγάλο κενό, αν παρατηρείς δηλαδή η παιχνίδια της ΕΦΕΣ, αντιμετωπίζει συνέχεια πρόβλημα από αντιπάλους ψηλούς. Εκεί δεν το έχει βρει. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι καθόλου βολικό για την Real να παίξει με την ΕΦΕΣ έχοντας βγει πρώτη από τα Χριστούγεννα. Ξέρεις. Περιμένεις κάτι πιο εύκολο. Λάθος, ναι, η οποία ΕΦΕΣ, αν δεν κάνω λάθος, με το Μιλιάτοβιτς, έχει 7-2 ρεκόρ. Ναι. Έχει ανέβει. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να ανέβει σήμερα ή αύριο, αν δεν έχει ανέβει ακόμα, ένα κείμενο στο Γεωργούς με τα ρεκόρ των προπονητών, αφού το έγινε αλλαγή μεσούς της χρονιάς. Και έχει 7-2, δηλαδή το είδα. Πίστευα ότι έχει τέτοιο σερί, ο οποίος ήταν αιώνιος βοηθός τόσο καιρό στην ΕΦΕΣ. Και στην ουσία
πάει να σώσει τη χρονιά για την τουρκική ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και ένα 8 να παίξει με τη Ρεάλ και να αποκλειστεί, δεν θα του πει κανείς τίποτα. Βέβαια. Και για μένα, και για μένα είναι από τα πιο, θα είναι από τα πιο απρόσμενα ευχάριστα ζευγάρια που θα μπορούσαν να προκύψουν στα πλέον αυτή τη στιγμή. Έτσι και αλλιώς αυτές οι ομάδες, θυμίζω, μας έχουν χαρίσει το μάτς της χρονιάς μέχρι τώρα, με τις 18 παρατάσεις, στη Μαδρίτη. Πώς ήτανε, τέσσερις? Τέσσερις. Με Σολούκο να περιγράφει και να δίνει ρεσιτάλ. Λοιπόν, οπότε σίγουρα θα περιμένουμε, εφόσον κλειδώσει αυτή η διασταύρωση, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Όσον αφορά τώρα τα μάτια του ΣΕΦ και του ΆΚΑ, είναι και τα δύο sold out. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε στο finale της regular season, ότι ο ενθουσιασμός είναι στα ύψη, η προσμονή είναι στα ύψη και οι δύο ομάδες, η κάθε μία με τον τρόπο της, τα έχει καταφέρει περίφημα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, βρίσκεται με πραγματικές πιθανότητες υπέρ του να επιστρέψει στο Final Four μετά από 12 χρόνια, μια ομάδα η οποία έχει συνηθίσει να είναι εκεί. Είναι, νομίζω, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί υπάρχει τόσο, ξέρεις, τόσο μεγάλη προσμονή, τόσο ενθουσιασμός από τον κόσμο. Πηγαίνει στα εκτός έδρας παιχνίδια, κάνει sold out με την Άλμπα. Ουσιαστικά δεν μπορούν να περιμένουν την επιστροφή σε ένα Final Four. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, μια ομάδα που έχει δώσει το παρόν, αλλάζοντας σελίδα και φεύγοντας από την εποχή του Σπανούλη και του Πρίντεζη σε δύο συνεχόμενα Final Four και βλέποντας δύο πυλώνες της να φεύγουν το καλοκαίρι, το να καταφέρει να σταθεί στην ελίτ, να παραμείνει και να διεκδικεί με αξιώσεις σοβαρές τρίτο συνεχόμενο Final Four, είναι τεράστιο κατόρθωμα. Ως γνωστόν, ένα από τα μεγαλύτερα ρητά στον αθλητισμό είναι ότι το δύσκολο δεν είναι να φτάσεις στην κορυφή, αλλά να διατηρηθείς. Και αυτό κάνει ο Ολυμπιακός, το δύσκολο δηλαδή. Οπότε, κυρίαρχα, πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτό, να χαρούμε τα play-off. Είναι σίγουρο ότι θα είναι συναρπαστικά. Είναι σίγουρο ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να είναι στο Final Four. Και από εκεί και πέρα, ό,τι βρέξεις, κατεβάσει πλέον. Αν θα βρεθούν στον ημιτελικό, αν όχι, είναι αυτό που ουσιαστικά περιμένουμε όλοι να δούμε με αγωνία και λαχτάρα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μια και τελειώνει τώρα η regular, εγώ δεν περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει τόσο καλά. Όλοι, βάσει μεταγραφών, ξέραμε, είχαμε μια διέστηση ότι θα πάει καλά, αλλά όχι και τόσο καλά. Δηλαδή, η δεύτερη θέση, πιστεύω, για μια ομάδα, όχι τόσο, δηλαδή, για μένα δεν είναι τόσο σε σύγκριση με τα προηγούμενα 3 χρόνια, γιατί αυτό εύκολα μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, θεωρώ λίγο άτοπο και άδικο και για τις προηγούμενες ομάδες του Παναθηναϊκού να βάζουμε στη ζυγαριά τη φετινή πορεία. Εννοείται, αφού ξεκινάει από άλλη βάση. Απλά ήταν, για μένα είναι το πιο σημαντικό ότι ήταν 11 νέοι παίχτες. 12, αν βάλουμε και τον Γκάι που αποχώρησε. Δηλαδή, δεν ήταν η περσινή ομάδα που από 17η θα βγει δεύτερη. Ήταν μια εντελώς καινούργια ομάδα. Με 11 παίχτες. Η οποία δεν ξεκίνησε καλά και έκανε εκείνη την προσθήκη του Ναν. Μετά από εκείνο το διπλό στο ΖΕΦΤΗ, ήταν τέλειο Οκτώβρη, δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Και από εκεί και μετά άρχισε να το βρίσκει καλύτερα. Ο Μίσκο Ολυμπιακός, που πάλι για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο, και αν το καλοσκεφτείς, πάνω κάτω στην ισοβαθμία. Με μια νίκη διαφορά θα χάσει το πλεονέκτημα έδρας και αυτός. Ειδικά με την αποχώρηση του Σάσα Βεζέκοβ για το NBA και του Σκιν και του Σλούκα για το Παναθηναϊκό. Ωστόσο και αυτός το βρήκε, είδες, με την μεταγραφή του Ράτ. Δηλαδή, πολλές φορές ξεκινάει η χρονιά, λέμε, πήρε τον τάδε παίχτη, παράδειγμα, τέλη Αυγούστου ή αρχή Σεπτέμβρη, λέμε, έκλεισε το ρόστερ. Δεν έκλεισε το ρόστερ, έκλεισε το ρόστερ για τότε. Υπάρχουν πάντα διορθωτικές κινήσεις. Είδαμε ότι ήταν όντως διορθωτικές κινήσεις. Έκανε
τρεις μεταγραφές οι οποίες τελικά εξελίχθηκαν σε μεταγραφές καλοκαιριού μέσα στη χρονιά. Είναι η πρώτη φορά μετά το 12 με τον Λό και τον Ντόρσεϊ που συνέβη κάτι τέτοιο, να έχουν τόσο μεγάλο impact παίχτες που έρχονται μέσα στη σεζόν. Και είναι και ο Πετρούσεφ και ο Ράιτ. Ακόμα και ο Μήτρου Λόγκ, επειδή έχει και το ελληνικό διαβατήριο, έδωσε μεγάλες δυνατότητες στον Γιώργο Μπαρτζόκα να φτιάξει λίγο το rotation, να προστατεύσει λίγο το walk-up, έστω στα ελληνικά παιχνίδια. Καταλαβες. Εγώ δεν υποτιμάω ούτε και είδες ότι ακόμα και σε μάτς Ευρωλίγκας όπως το τελευταίο, ο Μήτρου Λόγκ είχε ρόλο σοβαρό, μπήκε, έπαιξε. Όχι, δηλαδή, όχι, τα έβαλε τα καλά, θα είχατε ωραίος. Ήταν ένας παίκτης του rotation, ο οποίος είχε το ρόλο του κανονικά. Βεβαίως, ο Moses Wright είναι ο άνθρωπος που αλλάζει τις ισορροπίες, που δίνει στον Ολυμπιακό μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι του, διευρύνει τους ορίζοντές του, εννοώ τις επιλογές τις επιθετικές. Ένας παίκτης με μεγάλο επιθετικό πλωστάσιο και βεβαίως πολύ δυνατά χέρια στην άμυνα, κόβει φάσεις, κλέβει μπάλες. Πραγματικά, μια επιλογή η οποία βοηθάει τον Ολυμπιακό να δείξει μεγαλύτερο βάθος και να παίζει με δύο πεντάδες που πραγματικά μπορούν να είναι ανταγωνιστικές ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού. Τώρα επιστρέφει και ο Μιλουτίνοφ. Το Μιλουτίνοφ θα τον βάλει κατευθείαν στα play-off. Δεν είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα υπάρχει η ευχέρεια να τον χρησιμοποιήσει κατευθείαν τότε, μετά από τόση απουσία. Αν είναι έτοιμος, δεν πρέπει τώρα να πάρει χρόνο, να πάρει μερικά λεπτά. Το ίδιο και ο Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ βέβαια μπορεί να παίξει στην Ελλάδα, αλλά και αυτός σε συνθήκες σε EuroLeague και κόντρα σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, πρέπει, αν είναι καλά, αν είναι να γυρίσει, να πάρει χρόνο. Δηλαδή, θέλω να πω το αποτέλεσμα. Φαίνεται να μην διακυβεύει τόσο σπουδαία πράγματα. Και κατά την άποψή μου, ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσει αυτό το παιχνίδι και για να βάλει αυτούς τους δύο παίχτες ξανά να τους δώσει λίγο ρυθμό. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω με τις αλλαγές του Ολυμπιακού. Έχω χάσει τα μέτρημα κάποια στιγμή. Έχει άλλη μία να κάνει για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει άλλη μία. Και νομίζω θα την κρατήσει μέχρι στους τελικούς. Γιατί μπορεί να υπάρξει ένας τραυματισμός, να υπάρξει κάτι απρόοπτο. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι. Δεν έχει λόγο να την ξοδέψει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή στο δικό μου το μυαλό υπάρχουν δύο δρόμοι, οι οποίοι δεν σταματάνε στο Μονακό ή Μπαρσελόνα. Υπάρχει ένας δρόμος που λέει έκτη θέση και Μονακό, Παναθηναϊκός ή Μακάπι, τέλος πάντων, στο ημιτελικό του Final Four, και ένας άλλος δρόμος που λέει Μπαρσελόνα και Ρεάλ στον ημιτελικό ή ΕΦΕΣ, τέλος πάντων. Εγώ δεν έχω πρώτη καμιά μεγάλη. Δεν το σκέφτομαι τόσο μακριά. Δεν το σκέφτομαι τόσο μακριά εγώ. Ναι, εσύ δεν το σκέφτεσαι, αλλά για μένα, αν κάτι μπορείς να σκεφτείς, είναι αυτό να το δεις σε βάθος. Και τώρα να πάρεις Μονακό ή Μπαρσελόνα, σου λέω. Εγώ μπορεί να έχω πει ότι η Μπαρσελόνα ταιριάζει περισσότερο, ματσάρει καλύτερα με τον Ολυμπιακό ως ρόστερ και ως τρόπος παιχνιδιού. Αλλά άλλοι μπορεί να θέλουν τη Μονακό. Δεν έχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Είναι και οι δύο εξαιρετικές ομάδες. Εγώ στο προηγούμενο podcast ψήφισα Μονακό για τον Ολυμπιακό. Το απέδειξαν με την πορεία. Δεν την ήθελα. Όμως για τον Ολυμπιακό να παίξει με τελικό με τον Παναθηναϊκό ή με τη Ρεάλ, ίσως κάνει μεγαλύτερη διαφορά. Αλλά και πάλι δεν μπορείς να το δεις τόσο μακριά. Θα δούμε. Λοιπόν, για να κάνουμε και μια σύνδεση με το τώρα, να κλείσουμε λίγο και το κεφάλαιο των πιθανών σταυρωμάτων στα πλέον. Ο Παναθηναϊκός, μάλλον, για να πάρουμε βάση σειρά στη διατάταξη, στο ρεαλιστικό σενάριο θα τερματίσει όντως στη δεύτερη θέση και θα παίξει με μία εκ των Μακάμπι Μπασκόνια Βίρτους. Προσωπικά βλέπω ότι θα είναι Παναθηναϊκός Μακάμπι με πλεονέκτημα έδρας Παναθηναϊκός. Και θα πήγαινε να παίξει τα εκτός έδρας σε ένα Βελιγράδι που και αμενηθές θύρες πόσο κόσμο να μένει στη Μακάμπι, θα το δούμε αυτό.
Και ο Ολυμπιακός θα παίξει με μειονέκτημα έδρας με μια τον Μονακό Μπαρσελόνα. Ο Μιχάλης θέλει Μπαρσελόνα στο χιαστή. Εγώ έχω πει ότι προτιμώ Μονακό, οπότε θα δούμε πώς θα καταλήξουν και αυτά. Πάμε λίγο να κάνουμε και μια σύνδεση όμως με τα παιχνίδια που έρχονται. Να ξεκινήσουμε λίγο πρώτα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το οποίο ας υποβαθμίσω ακόμα λίγο από όσα έχουμε πει, σιγά το παιχνίδι. Αλλά πρέπει, ναι. Δηλαδή το μόνο ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι αγωνιστικά ότι είναι sold out το ΆΚΑ και ο κόσμος πάει να επανηγυρίσει κατάληψη δεύτερη θέση, πρόκειται στα πλέι-οφ μετά από κάποια άλλα χρόνια. Γι' αυτό έγινε και το sold out. Δηλαδή, αγωνιστικά δεν έχει γίνει sold out με την Άλμπα, ναι, δεν θα γινόταν ποτέ. Αγωνιστικά δεν νομίζω ότι έχει κάποια γοητεία, να το πω έτσι, γιατί η Άλμπα έχει παραδώσει πινακίδες που λέμε και προπολού και παίζει για τη χαρά του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν το χαίρεται κιόλας. Έχουμε πει ότι όπως έχει αποκαλύψει... Δεν νομίζω. Μπορεί να είναι και το τελευταίο της. Το τελευταίο της. Μπορεί να είναι και το τέλειο της παιχνίδι στην EuroLeague. Τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Οπότε εγώ θα πάω με Χουάντσο. Γιατί... Εσύ το μάχο κοντά πέσαμε. Χουάντσο, γιατί μετά την εμφάνιση που έκανε στο Μόναχο, θεωρώ ότι είναι ευκαιρία να πάρει ξανά χρόνο, να παίξει ξανά καλά, να πάρει αυτοπεποίθηση, γιατί θα είναι τεράστια βοήθεια για τον Παναθηναϊκό να υπολογίζει και σε αυτόν από εδώ και πέρα. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένας από τους στόχους του Αταμάν να τον κρατήσει ζεστό. Από εκεί και πέρα, ο Ματώμας μπορεί να έχει και λίγο παραπάνω κίνητρο. Ξέρεις, επιστρέφει σε ένα γήπεδο που έπαιζε, σε μια ομάδα που ήταν. Οπότε είναι και ένας παίκτης ρυθμού. Τον έβαλα έτσι γιατί έπρεπε κάποιον να βάλω. Και μπορεί να κάνει καλό παιχνίδι. Εγώ έβαλα Γκραντ γιατί ενώ συνεχίζει να κάνει πολλά από αυτά τα κρυφά που λέμε, τον έβαλα κύριο γιατί πιστεύω ότι θα σκοράρει και πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι απλά ότι θα οργανώνει, θα παίζει άμυνες, θα κλείπει μπάλες και τα λοιπά. Βλέπω ότι έχει πολύ καιρό να κάνει μαζεμένα διψήφια παιχνίδια. Πιστεύω ότι θα επιστρέψει αυτή τη φορά. Το επιτρέπει κιόλας η αντίπαλος. Και έβαλα Τόμας κυρίως έτσι για το ονόρε, επιστροφή στο ΆΚΑ. Εμένα μ' άρεσε αυτός ο παίχτης. Μ' αρέσει μάλλον. Καλός παίχτης. Δηλαδή, εάν είχε μείνει αντί του Γκάι παράδειγμα, δεν θα είχε φύγει ποτέ ο Τόμας όπως έφυγε ο Γκάι. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έβρισκε, αλλά είναι ένας καλός παίχτης. Ναι. Είναι και αυτός λίγο soft. Γενικά το στυλ του, το σιλούπι του θυμίζει Σέρχιο πολύ. Ο τρόπος που τριπλάρει, τα πόδια του, το footwork. Αλλά δεν του συγκρίνω σαν αξία ή σαν θέση. Απλά το σουλούπι, έτσι, για όσους το παρατηρούν, μοιάζει λίγο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί, αν του δώσεις χώρο, να σκοράρει πολύ και συνεχόμενα. Και νομίζω ότι θα έχει όρεξη να παίξει καλά στο ΆΚΑ. Για Ολυμπιακό έχεις ετοιμάσει, έχεις ζωγραφίσει. Έχεις βάλει, για να κάνουμε 2-2. Για σήκωσε πρόταση. Αν και έκανα σχόλιο, για να. Όχι, τελείως. Πήγαμε τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, εγώ έβαλα Πίτερς, γιατί αν δεν κάναμε τη σύνδεση με το χέρι στην αρχή, είχα προγραμματίσει να την κάνουμε τώρα. Πιστεύω ότι θα επιστρέψει καλές εμφανίσεις ούτως ή άλλως. Έχω εκφράσει σχεδόν σε όλα τα podcast τη συμπαθία μου για τον Αμερικανό. Και έβαλα και Καλάθι για να πω άλλη μια φορά πόσο υποτιμημένος είναι στην Ελλάδα και μόνο αυτός ο παίχτης. Μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Δεν υπάρχουν πουθενά αυτά δηλαδή που έχει ακούσει. Δηλαδή, τεράστιος παίχτης. Εάν δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα ο Καλάθης, ομογενής και ομογενής δεν με απασχολεί, αν δεν είχε έρθει ποτέ, θα λέγαμε γιατί δεν πάμε να τον πάρουμε ποτέ αυτόν τον παίχτη. Θα ερχόταν και πάλι θα τον θάβαμε. Αυτό και μόνο.
είναι ένας φοβερός παίχτης, αρκεί να ξέρεις και πώς να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Δηλαδή, αν του πεις πάρε την ομάδα και βάλε 20 πόντους σε κάθε μάτς και κουβάλεις setting, αν μπορεί να το κάνει. Να υπάρχει τρόπος να τον περιορίσει επιθετικά. Και νομίζω ότι γενικότερα αυτό είναι και το πρόβλημα που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή η Φενέρ και εν ώψη play-off. Ότι εξαρτάται πάρα πολύ από τον Καλάθι. Είναι σημαντικό και πολύ σπουδαίο για τον Καλάθι που ακόμα και σε αυτή την ηλικία 35 πόσο έχει φτάσει να είναι τόσο επιδραστικός σε μια ομάδα που έχει potential για Final Four. Από την άλλη, θεωρώ ότι η Φενέρ θα προβληματιστεί αρκετά αν κάποια ομάδα επικεντρώσει τη στρατηγική της στο πώς θα περιορίσει τον Καλάθι και το καταφέρει. Δεν έχει από πίσω έναν παίχτη να την τρέξει, να διευθύνει το παιχνίδι της, να πάρει τις αποφάσεις. Έχει καλούς εκτελεστές. Έχει έναν Hayes Davis, ο οποίος είναι στη ζώνη του λυκόφωτος. Έχει καλούς ψηλούς, έχει τρεις ψηλούς. Αλλά άλλον Καλάθι δεν έχει. Οπότε, νομίζω εκεί θα κριθεί και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά και η συνέχεια για την Φενέρ. Σε βάλεις Γουίλμπεκιν, να είδα καλά. Εγώ έβαλα Γουίλμπεκιν, γιατί είναι σε μια φάση που προσπαθεί να ηγηθεί και πάλι. Έκανε καλό παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, δεν αρκούσε, αλλά είναι ένας παίχτης ρυθμού, ένας παίχτης που όταν είναι ζεστός, μπορεί να τραβήξει μόνος του το σκοράρισμα και γενικότερα την επίθεση μιας ομάδας. Εγώ γενικά τον εκτιμάω έτσι, το ταλέντο του. Θεωρώ ότι εδώ και κάμποσο καιρό δεν παίζει σύμφωνα με τις δυνατότητες του, ότι είναι πολύ πιο ψηλά. Οπότε πάμε τον Γουλίο και φαλ για ευνόητους λόγους. Νομίζω ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να κυριαρχήσει απέναντι και στον Μότλη και στον Παπαγιάννη και στο Σανλή και από εκεί και πέρα να ξεκλειδώσει το μάτς για τον Ολυμπιακό, να δημιουργήσει, να τελειώσει φάσεις, να κάνει, τέλος πάντων, να απλοποιήσει την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι είναι ένα παιχνίδι που όσο σπουδαίο και αν ακούγεται, μπορεί τελικά να μην είναι και τόσο και που μπορεί τελικά ο Ολυμπιακός θα το χρησιμοποιήσει και για να δώσει λίγο χρόνο στους τραυματίες που επιστρέφουν, ώστε να τους έχει έτοιμους στα play-off. Τίποτα σε ρετρό έχουμε να πούμε. Σε εγώ πολύ ρετρό δεν έχω. Πάλι. Ναι. Εγώ έχω να κάνω για το παιχνίδι με την Άλμπα. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να μαντέψει κανείς σε ποιο παιχνίδι έχω να πω εγώ. Είναι εκείνο το 105-106 με τις δύο παρατάσεις. 14 Νοεμβρίου βλέπω 2019, 8η αγωνιστική. Ήταν ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Και ξαναλέμε δύο παρατάσεις. Ήταν του Παναθηναϊκού. Είχε Παπαπέτρου να βάζει, είπαμε, 39 πόντους. Το είχα κάνει αναφορά και στο προηγούμενο podcast που δεν είχε βάλει 39 όλη τη χρονιά φέτος. Και πήγε καλά στο Μόναχο. Έβαλε καλά στο Μόναχο. Οπότε μακάρι να συνεχίσει έτσι. Είναι. Δηλαδή, κάθε φορά που αναφέρουμε κάποιο παίχτη να μην τρώει την κατάρα του EuroFoot, όπως λέω, και να πηγαίνει καλά. Και ήταν και ένα παιχνίδι που ήταν και το τελευταίο του Αργύρη Πεδουλάκη εκείνη την εποχή. Είχε ακολουθήσει ο Βόβορας ως interim coach που λένε και στα Αμέρικα για δύο παιχνίδια σε Κάουνας και Μόναχο. Είχε κάνει 2-2 για να επιστρέψει ο Πιτίνο και τελικά εκείνη η χρονιά να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Αυτή είναι, δηλαδή, είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχουμε να θυμόμαστε με Άλμπα. Ναι. Στο πάντως, ΆΚΑ, έτσι, γιατί στο Βερολίνο είχαμε και εκείνη τη βαριά, μην τη βρω τώρα εδώ και στεναχωρηθούμε τέτοιες μέρες, δεν κάνει. Είχαμε χάσει πολύ. Γενικά, πόλη. Αυτά που λέμε έχουν βάση, εννοώ. Είδε, σου είπα ότι η Bayern για μπορέσει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό πρέπει να πάρει πράγματα από Edwards και Φρανσίσκο, αλλιώς δεν γίνεται. Αυτοί οι δύο ήταν χάλια, δεν υπήρχε και περίπτωση. Μόνος του πάλευε ο Βέλερ Μπαμ. Και εννοείται η Μπάκα που ξέραμε τι να περιμένουμε. Anyway, είχαμε πει για το κίνητρο. Είναι καλό. Αν δεν είχε πει, θα ήταν ωραίος. Είχαμε πει για το κίνητρο, κίνητρο που θα έχει ο Μπόλομποϊ, που έκανε ματσάρα κοντά στον Ολυμπιακό. Έπαιζε για 10.
Είχαμε πει για τον Άντερ, ο Βίλιαμ Σκοτ. Τι άλλο είχαμε πει, δύο στα δύο είχαμε ξαναπεί. Του λέω, εγώ θα τον κλείσω τον Αμερικανό 24. Όλοι εμένα θα διαβάζω πλέον. Όλοι εμένα θα διαβάζω. Ήσουν σωστός, έστειλες κόσμο στο ταμείο. Λοιπόν, όσον αφορά το ρετρό. Έλληνας 24, σάιντ. Όσον αφορά το ρετρό, θα σε πάω πάρα πολύ μακριά. Στο τελευταίο παιχνίδι που έγινε στο ΣΕΦ, πέρσι στα play-off. Λάγα, τόσο πάνω. Μακριά. Λοιπόν, όχι, απλά θέλω να πω κάτι που δεν ξέρω, μπορεί ίσως στις πολλοί κόσμος να μην το γνωρίζει. Αν θυμάσαι εκείνα τα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός είχε δυσκολευτεί αρκετά, γιατί η Φενέρ είχε οργανώσει την άμυνά της πάνω στο Βεζένκοφ. Το κυνηγούσε ο Χέις μέχρι και στα αποδυτήρια όταν πηγαίνανε για το ημίχρονο. Δεν τον άφηνε, ας πούμε, να περπατήσει πολύ άνετα. Τον έπαιζε overplay. Ήταν μια κατάσταση πολύ άβολη για τον Βεζένκοφ, ο οποίος είχε κάνει καλά παιχνίδια μες στη σειρά. Επίσης, εκείνο το παιχνίδι που κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη, παρότι όλοι θυμόμαστε την εμφάνιση και το τελευταίο τρίποντο του Σλούκα, έχει βάλει νωρίτερα πολύ μεγάλα καλάθια για να καταφέρει ο Ολυμπιακός να περάσει μπροστά την πρώτη φορά στα 3 λεπτά πριν το τέλος, αλλά και να ισοφαρίσει 69-69, ένα λεπτό πριν το τέλος, με μεγάλα τρίποντα του Σάσα. Αλλά στο τέταρτο παιχνίδι, που η Φενέρ το κάνει 2-2 και πάμε στο ΣΕΦ, ο Σάσα βάζει 2 πόντους σε 29 λεπτά, βγαίνει εκνευρισμένος, αν θυμάστε κιόλας, σε μια αλλαγή, γιατί είναι πραγματικά εγκλωβισμένος από την άμυνα της Φενέρ. Και πάμε για το τελευταίο. Δεν είχε δώσει το χέρι κι αυτός. Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μάτς. Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, αλλά όπως που έχει εκμυστηριευτεί ο ίδιος, καθόταν και έβλεπε τα παιχνίδια, δηλαδή στο μεσοδιάστημα, τα βράδια ας πούμε, καθόταν και έβλεπε τα παιχνίδια της σειράς, για να μπορέσει να καταλάβει πώς θα είναι χρήσιμος για να πάρει ο Ολυμπιακός το πέμπτο και να πάει στο Final Four. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, είχε προβληματιστεί τόσο πολύ που έβλεπε τη σειρά στο σπίτι του για να μπορέσει να αντλήσει, ας πούμε, από ό,τι είχε συμβεί μέχρι τότε, κάποιες ιδέες και να δει τι πρέπει να γίνει στο τελευταίο μάτς. Και τελικά, αν θυμάστε, σε εκείνο το μάτς είχε πάρει περισσότερο το ρόλο του screener. Και έστησαν κάποια πικ πολύ σημαντικά με τον Σλούκα. Εκεί που, δηλαδή, αντί να προσπαθεί να βρει χώρο για να υποδεχθεί την μπάλα, έγινε screener. Ο Σλούκας έκανε μεγάλο παιχνίδι και σε εκείνο το μάτς. Και στο τέλος, έχοντας αλλάξει την προσέγγιση του, βρήκε και εκείνος χώρο και έκλεισε, νομίζω, το τελευταίο δεκάλεπτο, έβαλε μαζεμένους πόντους και ο Ολυμπιακός προκρίθηκε. Το βρήκα εγώ. Απλά έβαλε 10 στην τέταρτη περίοδο. Έβαλε 10. Είχε 17, έβαλε 10, ο Λούκας είχε 22. Έβαλε 10 στην τέταρτη περίοδο. Βλέπω, και από Παπα-Νικολάου βλέπω 14, μετά από double μέτρη και λοιπόν. Το αναφέρω, γιατί ξέρεις, δεν είναι πολύ συνήθες να παίχτες μόνοι τους να προσπαθούν να καταλάβουν τι δυνατότητες μπορεί να τους δώσει μια άμυνα ή ένα παιχνίδι όταν τους έχει βγάλει από την comfort zone που είναι όλη τη χρονιά. Και νομίζω αυτός είναι και ένας λόγος που ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο MVP του Ολυμπιακού πέρσι και τόσο σημαντικός. Πέρα από τη συνέπειά του, πέρα από αυτό που έδινε ακόμα και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, που μπορεί να έπαιζε στο πρώτο δεκάλεπτο να βάζει 15 πόντους και όλα να γινόντουσαν απλά. Βλέπεις τώρα ότι πολλές φορές ο Ολυμπιακός ορίζεται και πρέπει να ανεβάσει πολύ την ένταση, όπως συνέβη με το Περιστέρι. Παρεπιπτόντως, για να μην το ξεχάσω, νομίζω ότι ο Βασίλης Μανώλης κάνει εξαιρετική δουλειά και αυτό που παρουσιάζει το Περιστέρι είναι πραγματικά μια ομάδα με πολλές δυνατότητες, με ωραίο μπάσκετ, με καλές ιδέες. Και
Θέλω έτσι να το πω και μακάρι να πάει και καλά κοντρα στη Βόνη και να περάσει. Από εκεί πέρα, ναι, αυτή ήταν η ιστορία ρετρό. Ήθελα να αναφέρω το behind the skins, ας πούμε, κομμάτι. Και... Λοιπόν, άκου τώρα για να κλείσουμε πόσο έχουν αλλάξει καιροί. Να δεις πόσο Ευρωπαίοι είμαστε πλέον και οι δύο. Ναι. Έχει την Δευτέρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και δεν ασχολείται κανείς. Για φαντάσου. Για φαντάσου. Κοίταξε να δεις, είναι αυτός ο τρίτος γύρος που μπήκε. Που, εντάξει, είναι ωραίος όσον αφορά τον κόσμο, ίσως την τηλεθέαση, γιατί έχει δυνατά μάτς. Αλλά στην παρούσα φάση δεν κρίνεται κάτι. Δηλαδή θα ναι, εγώ συμφωνώ με Μπαρτζόκα. Ναι, τα από ωραία. Όχι, βασικά και την προηγούμενη φορά και μετά το μάτς με το Περιστέρι τα ξανά. Δηλαδή τρίτος γύρος, του μάτς υπερβολικός για Ελλάδα. Πρέπει να γίνει τώρα ήττα για να καταλάβει και ο κόσμος. Ας υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει. Πάλι ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα. Αν κάνει και άλλη ήττα όμως, τότε θα περάσει την πλευρά του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός δεν κάνει. Πράγμα πολύ δύσκολο πλέον για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, που έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους και έχουν ξεφύγει. Ακόμα και σε μέρες που ξέρεις, δεν προσεγγίζουν τα μάτς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ένταση, πατάνε λίγο τον γκάζι και καθαρίζουν τη δουλειά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι περίεργο, γιατί οι ομάδες θα έχουν το μυαλό τους στα play-off, θα θέλουν και να προστατευτούν, θα θέλουν να παίξουν για το γόητρο, πάντα υπάρχει το γόητρο, προφανώς και θα έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Θα δούμε. Θα έχει το δικό του ενδιαφέρον. Θα δούμε. Λοιπόν, μέχρι τότε περιμένουμε πάλι την τελική κατάταξη των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Ξαναλέμε ότι ο Παναθηναϊκός, μόνο αν δεν κατέβει να παίξει, θα χάσει τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ενέργεια το 5-6. Προβλέπω 5 στο δικό μου το μυαλό. Να κάνω και την πρόβληση πάλι, όχι εύκολο 2-2. Βασικά, όχι εύκολο 2-2. Εύκολο για μένα, επειδή πέφτω στις προβλέψεις μέσα πλέον. Εύκολο 2-2 για μένα. Συμφωνεί και ο Μιχάλης, βλέπω. Οπότε ανανοούμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Θα μας απογειώσεις. Λογικά, αφού το αναφέραμε, θα γίνει το ντέρμπι στο ΆΚΑ για την τρίτη γύρω της Basket League και θα τα ξαναπούμε. Τώρα, τι θα έχουμε στην ατζέντα μας για να συζητήσουμε, ό,τι μας δώσει το ντέρμπι Αιωνίων και ό,τι μας δώσει και η τελική κατάταξη της Ευρωλίγκας. Μέχρι τότε, τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Γεια σας.